Γνωρίζω από την πρώτη μέρα που βγήκε στον αέρα, όπως λέμε, το TVXS ως αναγνώστης. Εδώ και 5 περίπου χρόνια, ίσως και παραπάνω, έχω ξεκινήσει να δημοσιεύω κείμενα εκεί, είτε με τη μορφή των συνεντεύξεων, είτε με τη μορφή των άρθρων. Μπορώ να πω ότι έχω έτσι μια καλή εικόνα του πώς κινείται, του τι γράφεται και πώς το προσλαμβάνει αυτό το αναγνωστικό κοινό. Η TVXS λοιπόν διαθέτει ένα πλουραλισμό απόψεων, αλλά με την ταυτότητα της δημοκρατικής ευαισθησίας, με την έννοια αυτή δεν είναι ουδέτερο, είναι ανεξάρτητο αλλά όχι ουδέτερο. Διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία θεματολογική από θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, αναλύσεις, ειδησιογραφία, αλλά και θέματα πολιτισμού, ειδικά θέματα για τον κινηματογράφο και άλλες μορφές τέχνης και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Διαθέτει πολύ υψηλή αναγνωσιμότητα, αλλά και κύρος στο αναγνωστικό κοινό, ανεξάρτητος αν συμφωνεί πάντα κάποιος με τις απόψεις που εκφράζονται εκεί ή όχι, και αυτό άλλωστε είναι το ενδιαφέρον. Το TVXS ενίσχυσε και αυτό το οποίο λέμε εναλλακτικά μέσα. Ήταν από τα πρώτα μεγάλα κιόλας μέσα επικοινωνίας τα οποία κινήθηκαν προς μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή στην οποία κινούνται τα λεγόμενα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, και με την έννοια αυτή απετέλεσε ένα από τα πρώτα και μάλιστα ισχυρά εναλλακτικά μέσα τα οποία έδωσαν βήμα να εκφραστούν πολλές και διαφορετικές απόψεις, απόψεις που ήταν αντίθετες προς τις κυρίαρχες τις οποίες αναπαρήγαγαν τα λεγόμενα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Και με την έννοια αυτή συνέβαλε στο να αλλάξει λίγο το τοπίο στα μέσα επικοινωνίας συνολικά, παρότι βεβαίως είναι κυρίως διαδικτυακό, αλλά όχι μόνο. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ τους συντελεστές του TVXS, γνωρίζω προσωπικά τον Στέλιο τον Γκούλογλου, όπως και άλλους συντελεστές του TVXS. Να τους συγχαρώ λοιπόν για αυτή την πορεία σε αυτά τα 8 χρόνια και να τους ευχηθώ να γιορτάσουν πολλές ακόμα οκταετίες στο μέλλον.